Δεν θα ασχοληθώ καθόλου με τις συμβουλές που ακούσαμε προηγούμενα, όπως και με τις αναφορές στην περίφημη σύσκεψη των Κανών, στην οποία συμμετείχε ο προλαλής σας και πρωταγωνίστησε για τις μεγάλες περιπέτειες που ύστερα και η παράταξή του και η κυβέρνηση, αλλά και η χώρα υπέστη. Είναι δικό του θέμα, ενδεχομένως κοίταζε προς το εσωτερικό όταν αναφέρθηκε στις Κάνες. Ήμασταν αυτοίκοες μάρτυρες ενός κρεσέντου καταστροφολογίας από μέρος και μέλος, όχι προσωπικά, ως εκπρόσωπος μιας παράταξης και της προηγούμενης κυβέρνησης, της ενορχιστρωμένης κατάστασης την οποία υφιστάμεθα ως χώρα από παράγοντες του εξωτερικού και από παράγοντες και πολιτικές δυνάμεις του εσωτερικού, όπως βρισκόμαστε μάρτυρες στις αδιάψευστες ομιλίες τους. Θα μπορούσα να δικαιολογήσω, να δικαιολογήσουμε μια τάση δικαίωσης, έστω μετά από αυτά τα άσχημα εκλογικά αποτελέσματα, για το τι έγινε από την προηγούμενη συγκυβέρνηση, από την προηγούμενη κυβέρνηση και με παρουσία του ιδίου του κυρίου Βεντζέλου. Αυτό που δεν μπορώ όμως να δικαιολογήσω είναι πως ταυτόχρονα είναι μια σαφέστατη επί 30 λεπτά τώρα, αλλά και από άλλες ομιλίες, τάση πλήρους δικαίωσης και των δανειστών και εταίρων. Καλώς και εύλογα μπορούμε να μιλάμε για τον εαυτό μας και για την πολιτική μας, όταν ταυτόχρονα όμως δικαιώνουμε απολύτως, χωρίς ένα ίχνος κριτικής, όλους αυτούς οι οποίοι επιχειρούν να ταλαιπωρήσουν τη χώρα, τότε υπάρχει ερωτηματικό. Θα ήταν ενδιαφέρον να ακούγαμε από τον αρχηγό ενός κόμματος που συμμετέχει σε μία ευρύτερη παράταξη και σε ένα ευρύτερο κόμμα ευρωπαϊκό, ποια είναι η δικιά του θέση, για την οποία επί 31 λεπτά δεν μίλησε. Ποια είναι η θέση σήμερα στη διεθνή συζήτηση, στο διεθνή πολιτικό συσχετισμό που διαμορφώνεται στην Ευρώπη. Ποια είναι η θέση του σε σχέση με αδελφά κόμματα. Συγκυβερνών κόμμα στη Γερμανία είναι αδελφό κόμμα του Πασόκ και του κυρίου Βενιζέλου. Τι πράττει πέραν αυτής της ομιλίας που δίνει απλόχερο και πράσινο φως για άθλιες παρεμβάσεις σε βάρος της χώρας μας. Έχει κάτι να πράξει. Αισθάνεται κάποια υποχρέωση προς τη χώρα. Επαναλαμβάνω, όχι ως άτομο. Ως πολιτική παράταξη, ως αντίληψη. Είναι πολύ μεγάλα ερωτηματικά. Μας εγκαλείτε για κανόνες και για τήρηση κανόνων σοβαρά. Εσείς που γνωρίζετε και ως Υπουργός Εξωτερικών, Οικονομικών κτλ. Που χειριστήκατε όλα αυτά τα χρόνια. Για ποιους κανόνες μιλάμε. Νομιμοποιείτε απολύτως την εξαίρεση της χώρας από τα πανευρωπαϊκά προγράμματα που εξελίσσονται. Γιατί δεν λέτε μια κουβέντα. Έτσι για τους τύπους. Για να αισθανόμαστε όλοι εδώ μέσα και όλες έστω ότι έχουμε ένα κοινό σημείο επαφής στην κριτική που κάνουν. Εξαιρείται η χώρα μας και μόνο η χώρα μας από πανευρωπαϊκά προγράμματα σαν αυτό που εξελίσσεται της μεγάλης ποσοτικής επέκτασης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τιμωρητικά απολύτως. Και έρχεστε εσείς από εδώ να δικαιώσετε, να επιχαίρετε, να χειροκροτήσετε αυτές τις ενέργειες. Επίσης, νομιμοποιείτε απολύτως τις μονομερείς ενέργειες εναντίον της χώρας μας. Δεν είναι μονομερείς ενέργεια και σας τα αναφέραμε επανειλημμένα. Η παύση της ρευστότητας προς τη χώρα μας είναι ή δεν είναι. Σε σχέση με ποσά τα οποία οφείλουν στη χώρα μας και τα οποία έχει κερδίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και άλλες τράπεζες από τις αγορές ομολόγων ή τη δυνατότητα για μια ρευστότητα έτσι όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια είχε η χώρα πέραν των δόσεων. Επαναλαμβάνω, πέραν των δόσεων. Γιατί δεν αναφέρεστε καθόλου σε αυτά τα ζητήματα. Είστε απόν, είστε σιωπηλός, κάθεστε και επιχαίρετε. Και για πόσο διάστημα νομίζετε πως θα επιχαίρετε.
Αναφερθήκατε επίσης στο ζήτημα του χρέους. Πραγματικά είναι να σηκώνει κανείς τα χέρια ψηλά. Σε αυτή την αίθουσα ο κύριος Σαμαράς τελευταίος προσεχώρησε και κάτω από την πίεσή σας στο να πει πως είναι βιώσιμο το χρέος. Σαν τώρα το θυμόμαστε όλοι όσοι ήμασταν σε αυτή την αίθουσα. Αντιστεκόταν και ο κύριος Σαμαράς, ο Πρωθυπουργός, να εκφέρει και προς τους δανειστές, να δώσει απλόχερα όπως εσείς επί 2,5 χρόνια δίνατε σε κάθε ομιλία σας. Ότι το χρέος ήταν βιώσιμο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπορούμε τώρα 5 χρόνια μετά που είναι μεγαλύτερο από ό,τι πριν να το εξοφλήσουμε. Το λέγατε επί 2,5 χρόνια. Κανείς άλλος δεν το έλεγε σε αυτή την αίθουσα. Τελευταίος προσεχώρησε ο κύριος Πρωθυπουργός στο τέλος του προηγούμενου έτους. Και μας εγκαλείτε σήμερα γιατί δεν βάζουμε, λέει, στην ατζέντα και στο τραπέζι το θέμα του χρέους. Της μη βιωσιμότητας του χρέους, της τακτοποίησης και της διαχείρισης του χρέους. Που λέμε ότι πραγματικά τον Ιούνιο θα γίνει μεγάλη συμφωνία μετά από την μεταβατική συμφωνία που έχει επιτευχθεί, αυτό που λέμε εμείς γέφυρα, για τη ριζική απομείωση κατά πλειοψηφία, λέμε εμείς, της ονομαστικής και μόνο και όχι μόνο αξίας του χρέους. Αυτό το έχουμε βάλει ως στόχο. Το έχουμε βάλει σε όλα τα φόρα. Συζητείτε και πολιτικά. Συζητείτε σε όλη την Ευρώπη. Είναι πολιτική πλέον η διαπραγμάτευση και το γνωρίζετε. Αλλά σιωπάτε. Αντί να μας πείτε για το πώς από το 8% της ανεργίας έχουμε φτάσει στο 27%, το οποίο παραδώσατε, αντί να μας πείτε για το πώς ένας στους δύο πια ανέργους είναι και φτωχός, είναι μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο που συζητάμε εδώ και θα έπρεπε να αναλάβετε τις ευθύνες σας, ενώ προηγούμενα η ανεργία δεν ήταν αμέσως και φτώχεια ή ακραία φτώχεια. Τώρα πλέον είναι και αυτό το φαινόμενο. Της διαρθρωτικής ανεργίας, της ανεργίας των 45 με 55 χρονών, της συνεχιζόμενης ανεργίας, που έχει σπάσει η ραχοκοκαλιά της κοινωνίας. Και δεν αποκαθίσταται αυτό και το γνωρίζετε. Διότι πλέον μπορούν να πάρουν και παίρνουν μικρότερα παιδιά με μεγαλύτερα προσόντα. Γι' αυτά έπρεπε να μιλήσετε εδώ. Και γι' αυτά πρέπει να μιλάμε εδώ πέρα. Αντί να περιμένετε πώς και πώς, μήπως υποστεί τίποτα η κυβέρνηση και ο λαός μας και μπορέσετε, ας πούμε, και χειριστείτε ενδεχομένως ζητήματα άλλων πολιτικών προτεραιοτήτων σας. Τελειώνοντας. Λυπάμαι διότι σε μια κρίση ειλικρίνειας και κινησμού, θα έλεγα, είπατε το νέο θέσφατο. Τη δύναμη την έχει αυτός που έχει τα λεφτά στα χέρια. Το είπατε από το βήμα της Βουλής. Σοβαρά. Σοβαρά. Αυτό δεν καταψήφισε ο ελληνικός λαός. Αυτή δεν ήταν η αρχή με βάση την οποία υφιστάμεθα. Αυτή δεν είναι η αρχή με βάση την οποία υφιστάμεθα αυτές τις άθλιες και αποτυχημένες πολιτικές της λιτότητας σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα. Με συγχωρείτε, πρόκειται περί μανιφέστου εθελοδουλίας. Σε τελευταία ανάλυση, υπάρχει πράγματι νομιμοποίηση για αυτή την κυβέρνηση. Για όλες τις ενέργειες από εδώ και πέρα, αυτή η κυβέρνηση θα μακροημερεύσει. Όσο και αν σας φαίνεται παράξενο. Όσο και αν δεν θέλετε και να μιλάτε για παρενθέσεις. Γιατί αυτή η νομιμοποίηση είναι μια νομιμοποίηση για υπερήφανη, αξιοπρεπή, κοινωνική, προοδευτική λύση του προβλήματος στη χώρα. Αυτή τη νομιμοποίηση την έχουμε πάρει. Τα νομοσχέδια το ένα μετά το άλλο που υλοποιούν και την συμφωνία της 20ης Φλεβάρη και τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης θα έρχονται, θα ψηφίζονται, θα παίρνουν τη λαϊκή και κοινωνική συνένεση και εσείς θα μείνετε δυστυχώς σε μάχες οπισθοφυλακών. Λυπάμαι πολύ.